Είμαι εικαστικός και δουλεύω στον Εύος μου τα τελευταία 27 χρόνια σε ένα σχολείο, οπότε θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου. Να ξεκινήσω καταρχήν για το πώς έχουν τα καλλιτεχνικά μαθήματα συνολικά στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία για το 2021 στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ΕΠΑΛ και καλλιτεχνικά σχολεία υπήρχαν 980 εκπαιδευτικοί για δεκάδες γνωστικά αντικείμενα, 30 περίπου. Μιλώ για το σύνολο όλων όσων διδάσκουν καλλιτεχνικά, δηλαδή και το θέατρο και τη μουσική. Για να μιλήσω για τα εικαστικά τώρα, πρόκειται για ένα κατεξοχήν εργαστηριακό μάθημα που φυσικά απαιτεί ανάλογο το αριθμό μαθητών και την υποδομή του εργαστηρίου, δηλαδή 12 μαθητές και αρκετή επάρκεια υλικών μέσα στα εργαστήρια. Ωστόσο, δεν υπάρχουν καν εργαστήρια. Είναι ελάχιστα. Έτσι, είναι ελάχιστα αυτά που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του μαθήματος στην τάξη από αυτά που θεωρούνται απαραίτητα και πρέπει να διδαχτούν. Για να σας δώσω μια κλίμακα, πώς έχει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν 10 εργαστήρια στα μερικές χιλιάδες σχολεία. Η υποδομή στα σχολεία, στις αίθουσες δηλαδή, είναι ανύπαρκτη. Οι αίθουσες έτσι κι αλλιώς είναι ακατάλληλες. Ελλειπίσιο είναι ο εξοπλισμός, οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές όπου υπάρχουν είναι σε δεύτερη και σε τρίτη χρήση, ενώ σπανίζουν βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές και άλλα περιφερειακά υπολογιστών. Φυσικά το κόστος για τα υλικά και τα μέσα επιβαρύνει πάντα τους γονείς. Όταν λέω δεύτερη και τρίτη χρήση, εννοώ το εξής. Έρχονται οι υπολογιστές από κάποιον που τους έχει 10 χρόνια στην επιχείρησή του. Τους χρησιμοποιούν πρώτη φορά οι καθηγητές και στη συνέχεια, αφού γίνεται μια πρόχειρη επισκευή, μπαίνουν στα εργαστήρια, στις αίθουσες και χρησιμοποιούνται εκεί. Τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικές, όπως το σχέδιο, δεν διδάσκονται μετά την κατάργησή τους από το Λύκειο και η διδασκαλία έχει μεταφερθεί στην ενισχυτική. Αυτό βέβαια δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά που θέλουν να παρακολουθήσουν, αφού πρέπει να μετακινηθούν σε άλλο Δήμο ή ακόμα επιλέγουν από κάποιους διευθυντές το μάθημα να ξεκινάει, το μάθημα της ενισχυτικής να ξεκινάει πριν αυτά τα παιδιά σχολάσουν. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, ο μαθητής που τελειώνει το σχολείο στην Σύνδο πρέπει σε 0 χρόνο, δηλαδή 2 και 10 που σχολάει, πρέπει σε 0 χρόνο να βρίσκεται στον Εύωσμο για να ξεκινήσει το μάθημα της ενισχυτικής. Αυτό δημιουργεί πλέον προβλήματα στα παιδιά που να ακολουθούν. Λοιπόν, αυτός μπρόκνει τους μαθητές στη συνέχεια στα ιδιωτικά φροντιστήρια και στις ιδιωτικές σχολές. Και δεν αφορά μόνο το σχέδιο και τη ζωγραφική, αφορά και όλα τα υπόλοιπα, τον χορό και το θέατρο. Όποιο παιδί θέλει να ασχοληθεί, να δώσει εξετάσεις για τα καλλιτεχνικά σχολεία που έχουν τέτοια μαθήματα, πρέπει να κάνει κάπου ιδιαίτερα, να πάει σε μια σχολή με το ανάλογο κόστος. Στα ΕΠΑΛ δεν φτιάχνονται πια καλλιτεχνικά τμήματα, παρότι υπάρχουν πολλά αιτήματα από μαθητές, επειδή δεν θέλουν να προσλάβουν καθηγητές και στρέφουν τους μαθητές σε άλλους γονείς. Οι καθηγητές με το θεσμό των ορομίστειων και των αναπληρωτών δουλεύουν για μία χρονιά σε σχολεία και μετά χάνονται. Έτσι δεν δημιουργούνται δεσμοί με μαθητές και γονείς, πράγμα που είναι απαραίτητο για να γίνει σε μια βάθος προσέγγιση για τα ταλέντα, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Με αποτέλεσμα να γίνεται αποσπασματική και με ασυνέχεια διδασκαλία. Η επιμόρφωση των καθηγητών των καλλιτεχνικών γίνεται από το ΕΤΕ και από όλους τους επιστημονικούς φορείς των καθηγητών των καλλιτεχνικών χωρίς κανένα κόστος για το κράτος, τουλάχιστον τα 27 χρόνια που είμαι εγώ στην εκπαίδευση. Από την άλλη, το προσωπικό έχει πολύ υψηλή εξειδίκευση και μπορεί να διδαχθεί μεγάλο εύρος τεχνικών και μεθόδων, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία, ψηφιακά μέσα, με σταθερή και κινούμενη εικόνα, βίντεο κτλ. Και για να πούμε την αλήθεια, ό,τι συμβαίνει σήμερα στα σχολεία και ό,τι παράγεται σαν δουλειά είναι αποτέλεσμα του φιλότιμου των συναδέλφων. Υποτιμούνται τα καλλιτεχνικά μαθήματα και όταν λέω υποτιμούνται σε όλη την κλίμακα, από το Υπουργείο μέχρι κάτω, σαν δευτερεύοντα, άρα και μία αναγκαία και που δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Να σου πω παράδειγμα. Θεωρεί ότι τα μαθήματα, το δικό μου το μάθημα, βρωμίζει το σχολείο γιατί λερώνουν τα θρανία, επειδή δεν υπάρχει εργαστήριο. Στα χρόνια της διάρκειας της κρίσης και με την συμπίκνωση των σχολείων, όπου υπήρχαν εργαστήρια έχουν κλείσει και μείναν αυτά τα ελάχιστα που σας είπα πριν. Τώρα, έχει φτιαχτεί το προφίλ του πολίτη, όπως τον λένε, του εργαζόμενου, που τον θέλουν
υποτακτικό, άνευρο, πυθύνιο, με αναλγησία για τα κοινωνικά προβλήματα, χωρίς αμφισβήτηση για καμιά αμφιβολία για την παντοτινότητα του καπιταλισμού και για ό,τι το επιφυλάσσουν. Μια ζωή δηλαδή χωρίς δικαιώματα, ανασφάλεια, χωρίς απαιτήσεις, έρμεο για κάθε επόμενη φορά σε εμπόρους ελπίδας όταν χρειαστεί στις εκλογές ή διαχειριστές της απόγνωσής του. Ενθαρρύνουν και καλλιεργούν τον ατομικισμό και τον ανταγωνισμό, μετατρέπουν την άγνοια, την μημάθεια ή την αμάθεια σε άποψη, οδηγώντας σε εξηγήσιμο με μη επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο τον κόσμο και τη θέση του μαθητή στον κόσμο αυτό. Η αστική τάξη φυσικά εκτιμά την τέχνη και ξέρει τι σημαίνει η διδασκαλία της σε όλες τις μορφές της, στα σχολεία, τη σημαντικότητα της αισθητικής αγωγής κτλ. Ξέρει τι σημαίνει η διαμόρφωση της ανάπτυξης της πολύπλευρης προσωπικότητας του ανθρώπου, τη σπουδαιότητα της επαφής με τα επιτεύγματα του πολιτισμού και τους θησαυρούς της παγκόσμιας τέχνης, της παραδόσης και της παραδόσης των υπόλοιπων λαών, μόνο που τα κρατά για τον εαυτό της και τους λίγους που μπορούν να πληρώσουν για να τα έχουν. Το μάθημα των καλλιτεχνικών και συγκεκριμένα της ζωγραφικής, ειδικά του σχεδίου, στο γυμνάσιο, έχει σαν παραμέτρους αφετηρίας τη λογική, τη φαντασία και το βίωμα. Τα βιβλία, από την άλλη, είναι στο πλαίσιο του ανέφικτου. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χωρίς βάθος και αφορούν μόνο τεχνικές, οι οποίες τεχνικές δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί δεν υπάρχει εργαστήριο. Τα βιβλία, ναι, όχι, τα είπα τα βιβλία. Έχει τη δυνατότητα ο μαθητής πολλές φορές, αυτός που δεν θεωρείται υπόδειγμα μαθητή, αυτός δηλαδή που δεν θεωρείται ο καλός, ο μαθητής του 20 κτλ. Επειδή το μάθημα δεν έχει πάντα γνωστικά προαπαιτούμενα, να εργαστεί και να έχει αποτέλεσμα στην εργασία του. Τα μαθήματα αυτά πολλές φορές γίνονται εργαλεία που βοηθούν στην αυτοεκτίμηση του παιδιού που έρχεται με κάποια προκατάληψη για τον εαυτό του επειδή δεν αποδίδει σωστά άλλα μαθήματα και θεωρεί ότι απριόρι είναι ανίκανος. Σε αυτό βέβαια μετράει και ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια του δημοτικού ή δεν έκανε καθόλου καλλιτεχνικά ή τα καλλιτεχνικά γινόταν από ένα δάσκαλο που απλά απασχολούσε τα παιδιά την ώρα του μαθήματος. Στα καλλιτεχνικά μαθήματα, στη ζωγραφική και το σχέδιο, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει το στρατηγικό σχέδιο που έχει στο κεφάλι του για να περιγράψει την πραγματικότητα και τον κόσμο γύρω του. Να μπαίνει και να ερευνά άγνωστα αντικείμενα, να φωτίζει σκοτεινές πλευρές του θέματος που έχει να απεικονίσει για τον εαυτό του, για τους φίλους του, για την οικογένειά του και για το πώς μπορεί να προβάλλει το μέλλον ή στο μέλλον τον εαυτό του. Ακόμα και για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, όπως είναι η κρίση που περάσαμε, το προσφυγικό ή το πόλεμο που μόλις έχει λίγες μέρες που ξεκίνησε. Από τη φύση της και την εσωτερική λειτουργία της η τέχνη έχει στην εργαλειοθήκη της την αμφιβολία, την αμφισβήτηση και την έρευνα που ίσως μπορούν να γίνουν επικίνδυνα αν μάθει κάποιος να αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο τη ζωή του. Και τώρα ένα τελευταίο για σύγκριση με το σοσιαλισμό. Τα καλλιτεχνικά σχολεία θεωρούνται η σύγχρονη πρόταση, η ναυαρχίδα της καλλιτεχνικής παιδείας στη χώρα. Ο θεσμός λοιπόν των καλλιτεχνικών σχολείων στη γειτονική Βουλγαρία του σοσιαλισμού έγινε το 1953 και μάλιστα σε εξειδίκευση όπως ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική και ξυλογλυπτική. Υπήρχαν δηλαδή σχολεία στην δευτεροβάθμια που δίδασκαν αυτό. Υπήρχαν πολλές εκατοντάδες τέτοια σχολεία και όχι απαραίτητα σε πόλεις, ήταν και σε χωριά. Και φυσικά η πρόσβαση σε όλα τα σχολεία αυτά και στα υλικά ήταν εντελώς δωρεάν. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο καλλιτεχνικό σχολείο έγινε το 2007 και υπάρχουν σήμερα 8 σε όλη τη χώρα με πολλές ελλείψεις εργαστήρια ή και καθηγητές που προσλαμβάνονται μήνα Φλεβάρι ή Μάρτι για να κάνουν μαθήματα. Σας ευχαριστώ.